Παρανάλωμα του πυρός έγινε σταθμευμένο αυτοκίνητο στις Άνω Αρχάνες, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερός. Στο σημείο έσπασαν άμεσα 4 πυροσβέστες με ένα όχημα, ενώ στην περιοχή επικράτησε μεγάλη αναστάτωση με δεκάδες πολίτες να αντικρίζουν τις φλόγες, χωρίς ευτυχώς αυτές να επεκταθούν σε παρακείμενα οχήματα ή να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Δεν ήταν φωτιά, εμπρησμός. Και καταστράφηκε ολοσχερός. Να, το σήμα απόμεινε μόνο. Ένα τζιπ Volkswagen. Θα κάνει πάνω από 50.000. Το πρωί υπήρχε το αυτοκίνητο εδώ πέρα. Όχι, το είχαν πάρει. Αυτό τι ώρα έγινε το βράδυ, έγινε. Μάλλον μετά τις 12. Αυτό ήταν εκδίκηση. Παναγία μου. Στο κεντρικότερο μέρος του χωριού. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1 τα ξημερώματα. Το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ ήταν παρκαρισμένο στο κεντρικό δρόμο και σύμφωνα με πληροφορίες ανήκει σε εργαζόμενο ο οποίος βρίσκεται σε νευραλγική θέση στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Και τα μάξι πάρει αμέσως μετά τη φωτιά. Άρα λοιπόν ίσως ήταν κανένα ξεκαθάρισμα να πούμε κτλ. Καμιά αντίπεινα, τι να σου πω, κάτι τέτοιο δεν. Πάντως το ζητάτε στο χωριό. Ναι, για να μην αφήσουν τα μάξι εδώ τέτοια ώρα που έγινε, άρα αυτό συμβαίνει. Αυτό πρέπει να είναι. Αυτό είναι σίγουρο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο του εμπρησμού, καθώς εντοπίστηκε έφλεκτο υλικό με το περιστατικό να έχει θορυβήσει την τοπική κοινωνία. Ήρθα τώρα πιο αν καφέ να μάθω τίποτα, αλλά φωτιά πήρε λίγο, αλλά μπορεί να τον λύγει κάποιος ή βάλε τη φωτιά. Επίτηδες. Άκουσα τη σιρήνα να πούμε, αλλά δεν ήξερα να πούμε τι ήτανε. Δεν ξέρετε ακριβώς. Όχι. Το πρωί, το αυτοκίνητο το είδατε το πρωί. Όχι. Το είχαν πάρει. Έχει ξανασυμβεί στην περιοχή σας στο κεντρικό δρόμο να γίνει κάτι παρόμοιο? Όχι, παρόμοιο, να πούμε. Πρώτη φορά που έχει γίνει τέτοιο πράγμα. Σε κεντρικό, Πάναγια, πολύ κεντρικός δρόμος που δεν σταματά η κυκλοφορία υπό 24 ώρου βάση. Έχει ξανασυμβεί πρόσφατα έτσι εμπρησμό? Όχι. Δεν υπάρχει άλλη αμφιβολία. Όχι, εμπρησμό. Όχι. 100%. Φως στα αίτια της φωτιάς θα ρίξει τον ακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου.